Το θέμα που έθεσε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Αγίων Λέων, είναι αν και δεν έχω μαζί μου έτσι όλη την χρονική σειρά από το πρωτόκολλο των ενεργειών που έχουν γίνει από το 2019 από τον Αντάμωνα ως Δημοτική Αρχή. Αλλά αυτό που έχω να επισημάνω είναι ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό και υποκριτικό, μάλλον προκλητική και υποκριτική στάση του Προέδρου σε αυτό το θέμα. Και δεδομένου ότι είναι εκ νέου μια συγκεκριμένη παράδειγμα που ξέρει ο Πρόεδρος, λυπάμαι πραγματικά γιατί είχαμε ξεκινήσει κάποια στιγμή μια πολύ καλή συνεργασία. Και λυπάμαι πραγματικά γιατί κάποιοι Πρόεδροι, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, επέλεξαν σκοπίμως προφανώς να κάνουν κριτική στον βήμα του της Δημοτική Αρχή, θεωρώντας έτσι ότι θα κάνουν κακό στον βήμα του της Δημοτική Αρχή. Εγώ ενημερώνω τους Πρόεδρους ότι όταν προσπαθείς να σκάψεις το λάκκο του ημάρου της Δημοτικής Αρχής, κάνεις λάθος στο χωριό σου. Κάνεις λάθος στο χωριό, κάνεις ακόμα λάθος στο χωριό σου και σε καμία περίπτωση δεν βοηθάς το χωριό σου και την εξέλιξη των έργων στο χωριό σου. Και είναι πραγματικά ντροπή. Και το λέω δημόσια, Πρόεδρε, για να μην με κατηγορήσετε ότι το λέω δημόσια. Εξηγούμε. Γιατί, Πρόεδρε, πρέπει να απαντήσω τώρα, γιατί θέλω την Αθήνα. Είναι ντροπή λοιπόν και υποκρισία για αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει τα πάντα για να μην γίνει αυτό το έργο, να έρθουν τώρα 10 μέρες στις εκλογές και να λένε για την κλειστή πλατεία. Είναι ντροπή για αυτούς οι οποίοι πήγαν και πίεσαν, απείλησαν τον εργολάβο να κλείσει την πλατεία λόγω επικοινωνότητας, να λένε τώρα ότι δεν μπορούν να γίνει πλατεία. Είναι ντροπή αυτοί οι οποίοι αυτήν την έμεναν αυτή την άλλη μέρα έστειλαν επιστολή και ζητούσαν να έχουν πρόσβαση στην πλατεία, στο κοινοτικό γραφείο, να λένε τώρα την έκρηξη στην πλατεία. Είναι ντροπή για αυτούς που την άνοιξη που δώσαν το δικαίωμα να διαλέξουν, να επιλέξουν να έχουν λόγο στο τι θα γίνει στην πλατεία στα υλικά, καθώς θέλουν σκοπίμως τελικά την ένταξη του έργου. Είναι ντροπή, Πρόεδρε. Και προκλητικό. Και υποκριτικό. Αν θέλετε, και θέλετε και εγώ επιτρέψω, Πρόεδρε, μπορώ να κάνω μια αναδρομή για το πώς ξεκίνησε το έργο και πώς φτάσαμε να υλοποιείτε τώρα για να σε αυτό το στάδιο το έργο. Γιατί πολλά ψέματα έχουν ακούσει τώρα η Ανδρέα. Μου επιτρέψω, Πρόεδρε. Να θυμίσω λοιπόν στο σώμα, να ενημερώσω στο σώμα, έλαβα και το έγγραφο μου του χρονολόγιου του συνεργάτε μου, ότι αυτό το έργο, η πρόταση του έργου για την ανάπλαση πλατεία, έχει υποβληθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6-9 του 2018. Προσέξτε, ποιοι ήταν τότε η Δημοτική Αρχή και ποιος ήταν δήμαρχος. Ομόφωνες αποφάσεις, γιατί τότε η παράταξη, η προηγούμενη στην οποία συμβεί ακριβώ, ήταν δεν σας αρέσουν οι απαντήσεις. Όχι, γιατί δεν μπορείς να συζητείτε. Όχι, εσείς που με παρέσατε, δεν σας αρέσουν. Αφήστε ένα από αυτό να πω. Έσου απλό δήμαρχο, δεν είναι αυτό, τότε ήσουν μαζί συγκύρτης στο θέμα. 11-9 λοιπόν το 2019, μερικές μέρες αφού αναλάβαμε Δημοτική Αρχή, εντάχθηκε το έργο αυτό ύστερα από την υποβολή της πρότασης της Υπουργικού Δημοτικής Αρχής στο LIDER, στο πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται του είδους έργα. Τι μπορούσε να κάνει λοιπόν μια Δημοτική Αρχή, η οποία σέβεται, το έχουμε τονίσει πολλές φορές, τη συνέχεια που έχει ο Δήμος και σέβεται το γεγονός της προσπάθειας που έχει καταλάβει μια προηγούμενη Δημοτική Αρχή, οφείλει να συνεχίσει το έργο και να υλοποιήσει το έργο με όποιες, αν θέλετε, αντιλήψεις μπορεί να έχει στο παρελθόν και παραλαμβάνω με ομόφωνες αποφάσεις και αποδοχή μελετών είχε ληφθεί αυτή η απόφαση. Το πρώτο λοιπόν που έπρεπε να κάνουμε ως Δημοτική Αρχή ήταν να καλέσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο αφού εκπώνησε η τεχνική μας υπηρεσία την κυκλοφοριακή μελέτη να εγκρίνει την κυκλοφοριακή μελέτη η οποία ήταν προϋπόθεση γιατί να θυμίσω ότι η μελέτη με την οποία είχε υποβληθεί η πρόταση έκλεινε έναν δρόμο στο τοπίο της εφάβδης της Ελπίας. Στις 28 λοιπόν Δευτέρου του 2020 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβουλίο, εισηγηθήκαμε ο τότε αρμόδιος δημόσιος κύριος Σαμαρτζής, εισηγήθηκε την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης την οποία είχε εκπονήσει όταν αναλαμβάνω η τεχνική μας υπηρεσία. Και προσέξτε τώρα, γιατί λέω για την μιλάω για υποκρισία. Ότι για μαγείας, αυτοί οι οποίοι είχαν εισηγηθεί τη μελέτη, αυτοί οι οποίοι είχαν υποβάλει την πρόταση, καταψήφισαν την κληρονομική. Γιατί, πολύ απλά ήθελα να βάλουν την πρωτοβουλία στη Δημοτική Αρχή να μην υλοποιήσει το έργο. Γι' αυτό πρόεδρε μιλάω για υποκρισία. Ήσουν παρόν στη συζήτηση και μάλιστα ήταν παρούσα και η τότε πρόεδρος
συνυποψηφιά σα, η οποία είχε συμφωνήσει με τη μελέτη, αλλά όχι αλλαγέ μεταξύ 18-19 διαφώνησε στον Δημοκρατικό. Και λέω, ρωτάω, γιατί ένα άνθρωπο ο οποίο το 19 υποστηρίζει μια μελέτη, υποστηρίζει ένα έργο το Φεβρουάριο του 20 διαφωνεί, τι έχει αλλάξει, έχει αλλάξει ο Δήμο και η Δημοτική Αρχή. Δεν χρειάζεται πολύ να αναφέρουμε τα συμπεράσματά μα. Πάμε παρακάτω. Είπε πολύ σωστά ο πρόεδρος, υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν εντάξεις. Τελικά καταψηφίστηκε η κυκλοφορική μελέτη. Οπότε τι μπορούσε να κάνει η Δημοτική Αρχή, ή να σταματήσει και να μην υλοποιήσει το έργο που κάποιοι μπορεί να το ήθελαν για να πούν σήμερα ότι δεν έκανε ο Δήμαρχος, δεν έκανε η Δημοτική Αρχή το έργο, ή να τροποποιήσει τη μελέτη. Δεν υπάρχει τέτοια επιλογή. Από τη στιγμή που η κυκλοφορική δεν εγκρίνεται, ο δρόμος δεν μπορεί να κλείσει, πρέπει να τροποποιηθεί η μελέτη, να αλλάξει η μελέτη. Ξεκίνησε λοιπόν τότε. Σε συνεργασία με τον ψυχολόγο και την ανώνυμη εταιρεία του Πάρνα, μια διαδικασία προκειμένου να τοποποιήσουν την μελέτη στο ελάχιστο δυνατό, για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στο ίδιο ενταγμένο έργο. Γιατί υπάρχει αυτό ο κίνδυνο, αν έχει ένα έργο ενταγμένο με συγκεκριμένη μελέτη, να κινδυνεύσει την χρηματοδότηση όταν προβεί σε μεγάλες τροποποιήσεις. Στις 30 του 22 λοιπόν, και γιατί με σωράζει στο διάστημα, γιατί έπρεπε να γίνανε συζητήσει, δεν νομίζω να διαφωνήσω με τον πρόεδρο, και δεν έγιναν ειρήνη του Κοινοτικού Συμβουλίου συζητήσει, γίνανε συζητήσει, παρουσία και Δημοτικών Συμβούλων του κ. Πλαβδιέφαλη, ο Αθηνάνη για περίπτωση τη κυρία Κοροδούρα, και όλων των Δημοτικών Συμβούλων που διαλέγουν στον Αγιατρέα, έγιναν συζητήσει, ξαναέγιναν συζητήσει, ξαναέγιναν και με τον αρχικό μελετητή, τον μελετητή που έχει φωνήσει στην αρχική μελέτη, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή. Να υλοποιηθεί τόσο τροποποίηση ώστε να δικαιολογεί όπως είπαμε και πριν την συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου. Αφού έγινε όλα αυτά, και αφού να υπενθυμίσω εδώ τη μεσολάβηση κραμπιά στα περίπου, δεν θα αναφερθώ στους περιορισμούς του COVID το 2021, θα αναφερθώ όμως γιατί ουσιαστικά το Φεβρουάριο του 20 που συνεδριάσαμε ήταν το τελευταίο συμβούλιο πριν έρθουμε τους περιορισμούς στην κίνηση και γενικότερα τους περιορισμούς που έβαλε η πανδημία. Αφού λοιπόν γίνανε αυτές οι ελευθερίες, και αφού ο αναπτυξιακός οργανισμός του Πάρνα, επειδή υπήρξε μια μεταβολή, μια αλλαγή στην νομική μορφή του οργανισμού, από αναπτυξιακή εταιρεία έγινε νόμιμη εταιρεία, μεσολάβησε περίπου ένα δεκάμινο που δεν μπορούσαν να γίνουν, να υλοποιηθούν, να γίνουν πράξεις και γενικότερα ενέργειες που να έχουν σχέση με την υλοποίηση προγραμμάτων Λίλια. Στις 30 του 2022 εγκρίθηκε από το Δημοτικό μας Συμβούλιο η μελέτη ανάκρισης, η νέα μελέτη παραλαμβάνω, ανάκρισης πλατείας. Αυτή η μελέτη όταν επανυποκληθεί στον Πάρνα, στην διαχειριστική επιτροπή, είναι το διαδικαστικό. Αφού έγινε όλες αυτές οι εγκρίσεις, προχωρήσαμε σε μια προγραμματική με τον Πάρνα για να υλοποιήσει αυτό το έργο, τον Μάρτιο του 22 και ακολούθησαν διάφορες διαδικασίες. Και φτάσαμε λοιπόν στις 31 του 22, αφού εγκρίθηκαν η όρη για τα τέχνη δημοκράτησης, να κάνουν την διακήρυξη του έργου. Στις 13 του 22 εγκρίθηκε η όρη που θα είχε πριν τη διακήρυξη. 1η Δεκάτου έγινε η διακήρυξη του έργου. Να μην σας κουράζω, 9 Τρίτου του 23 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου. Τι έπρεπε να κάνει κύριε Πρόεδρε, μια δημοτική επιτροπή, και αυτό το συζητήσαμε όλοι μαζί και παρουσία όλων των καταστημάτων της πλατείας. Τι έπρεπε να κάνει μια δημοτική αρχή, να μην ξεκινήσει το έργο με κίνδυνο να μην μπορεί να υλοποιηθεί το έργο, ή να το ξεκινήσει και να φτάσει σε ένα σημείο το καλοκαίρι όπως έφτασε προκειμένου να είναι ως ένα βαθμό της σκέψης στην πλατεία και να εξυπηρετεί τις ανάγκες για τους 2 μήνες τουλάχιστον των κατοίκων. Το συζητήσαμε νομίζω όλοι μαζί, ήταν κοινή απόφαση. Και δεν είναι ότι δεν είχα ενημερωθεί. Ύστερα λοιπόν από αυτή τη συνάντηση αποφασίσαμε να ξεκινήσουν οι εργασίες μετά την περίοδο του Πάσχα, προκειμένου να εξυπηρετούν και τα καταστήματα και δεν υπήρχε λόγο για 3-4 μέρες να χαθεί η περίοδο, 3-4 εργάσιμες εννοώ, να χαθεί να χάσουν οι καταστηματάκια στην περίοδο των Πασαρινών Εργαστών έτσι ημερών. Αυτό έγινε λοιπόν στην Αγία Γιατρέα. Ξεκίνησε το έργο μετά το Πάσα, προχώρησε το έργο, υλοποιήθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό και αυτή τη στιγμή δεν προχωράει η υλοποίηση. Αν θέλετε, υπάρχει μια καθυστέρηση λόγω των διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου να πληρωθεί ο χρόνος που έχει προσδοκεί την καταβολή του αναδόχου. Εδώ να υπενθυμίσω, αν θέλετε, να σας αναφέρω και ποιες εργασίες έχουν γίνει. Έχει γίνει
Το 50% των εργασιών καταθέτει την αποψή μου ότι είναι και πιο δύσκολε εργασίε που έχουν να κάνουν τι καθαιρέσει με την συμμετόχο και υπολείπονται οι λακοστρώσει γενικότερα και ο φορτισμό. Υπάρχει έτσι ήδη οι γραμμέ υποκύπηση των γραμμών που χρειάζεται και γίνει ό,τι σχέση με την τηλεφωνικό εξοπλισμό. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε επίπεδο φυσικό αντικειμένου έχει υλοποιηθεί το 50% πιο δύσκολο κομμάτι τη πλατεία. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητέ πρόεδρε, για την πλατεία του Ιατρέα. Όσο και αν μα αρέσει, παρόλε τι πληροφορίε που δεχτήκαμε, καταφέραμε, ξεκινήσαμε το έργο, το υλοποιούμε, θα ολοκληρωθεί το έργο άμεσα. Και κλείνοντα, ήθελα να πω ότι όσον αφορά τι απαντήσει, σα έχω παραγράψει πάρα πολλέ φορέ ότι την επίλυση του έργου την έχει αναλάβει ο Πάνδρα. Η τεχνική υπηρεσία του Πάνδρα, γι' αυτό σα απαντάει και η τεχνική υπηρεσία. Δεν ήταν η επίκληση στο έργο, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μα. Γι' αυτό σα απάντησε και τα έγγραφα που λάβατε, τα λάβατε από τον υπεύθυνο επιπλέον υπηρεσία, την τεχνική υπηρεσία δηλαδή του Πάνδρα. Θα παρακαλούσα λοιπόν, επειδή είμαστε μερικέ μέρε πριν τι εκλογέ, και επειδή όλο αυτό το διάστημα έγινε όλα αυτά, και επειδή το ψέμα έχει κοντά από μια, όπω λέει και κάποιο πρώην δήματο εδώ πέρα στο Συμβούλιο, μην προσπαθούμε με αυτού του τρόπου να κάνουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην περιοχή, να κάνουν αντιπολίτευση. Και πραγματικά χαίρομαι ότι αυτή την περίοδο του 23, την προηγούμενη περίοδο του 23, σε αντίθεση με το 19, συζητάμε για έργα τα οποία υλοποιούνται και όχι για μακέτες, γιατί ξέρετε κάποιοι. Το είχαν πει και αυτό, δεν ξέρω πώς θα γίνει η πλατεία. Και ήταν υποψήφιοι με τον κύριο Μαρά το 2019 και ήταν η μακέτα η οποία ήταν στην κεντρική σελίδα του προεκλογικού του Φιλανδίου. Τόση υποκρισία δηλαδή, εντάξει, είπαμε να κάνουμε, να θυσιάσουμε κάποια πράγματα στον δομό των εκλογών, να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τους πολίτες, αλλά τόση υποκρισία. Το οποίο. Πρώτο θέμα δεν το συζητάμε. Για το χωριό μου, είμαι 72 χρονών και σα έχω ξαναπεί χίλιες φορές. Εκατέβηκα για το παλιό χωριό μου. Βρήκα ένα σχέδιο στην πλατεία που δεν άρεσε στην πλατεία μας. Και επιμένατε ότι δεν γίνεται τροποποίηση. Όταν φτιάχνουμε ένα σχέδιο για ένα σπίτι, δεν μπορούμε να κάνουμε μια τροποποίηση μετά. Όταν θέλουμε να προσθέσουμε ή να φέρουμε κάτι, επιμένατε κι εσείς και ο κύριος. Όχι, δεν είναι πέρα εκεί. Επιμένατε. Έχει τροποποίηση. Εγώ όμως σας ρώτησα σήμερα για ποιο λόγο εγώ δεν ήμουν κοινοποιημένο στα έγγραφα. Τα καλοκαιρινά, αυτά εδώ, από τότε που σταμάτησε η κρατεία μέχρι τώρα. Γιατί δεν με κοινοποιήσατε και σας έστειλα έγγραφο σε εσάς και στην υπηρεσία του Πάρνου και δεν μου απαντήσατε ποτέ. Και χθες αναγκάστηκα, πήρα τον κύριο Περέσο τηλέφωνο στο εξωτερικό, πήρα τηλέφωνο τον Πάρνου και κατόπιν ενεργειών μου προσωπικών και τηλεφωνικών, τότε μου στείλανε τα έγγραφα. Εγώ ήθελα να μάθω γιατί δεν μου στείλουν τα έγγραφα. Και μου έχουν αποκλείσει στο γραφείο και έχω τον απειλητή μέσα. Και δεν μπορώ να παραλάβω τον απειλητή ούτε να πάω στο γραφείο μέσα. Και δεν μου απαντήσατε, ούτε τηλεφωνικά. Να μου πείτε αυτό το πράγμα είναι. Γιατί τώρα λέτε ότι εγώ έπεισα την πλατεία. Εγώ πήγα να προφυλάξω εμάς και εσάς. Επήρα τον εργολάβο τηλέφωνο γιατί τα σύρματα και έπρεπε να έχουμε όλοι εμπιστοποιηθεί εκεί πέρα στην πλατεία του Αγιατρέα και να έχουμε μπει απάνω που παίζανε τα παιδιά απάνω στα σύρματα και μαγκώτουσαν και χτυπιόντουσαν σε ένα ποδεσό σύρμα που έχει πάει ο εργολάβο σπιτέρι. Ένα ποδεσό σύρμα πραγματικά. Γιατί κανένα δεν ενδιαφέρει ότι η πολιτική προστασία θα δει τι γίνεται στον Αγιατρέα. Παίζανε τα παιδιά, ωρά παιδιά πάνω στα σύρματα. Ούτε οι μαμάδε κανένα δεν ήθελε να πει. Κανένα δεν ήθελε να δει τι γίνεται στον Αγιατρέα. Εφύγανε άνθρωποι αμαία με κινητικά προβλήματα, εφύγανε τα σπίτια που δεν μπορούσαν να πούνε μέσα. Και άμα θέλετε, πάμε αυτή τη στιγμή να δείτε την κατάσταση που είναι στην αρχή του Αγιατρέα. Αν είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις ασφαλείας, πού είμαστε. Αυτό είναι από τον εργολάβο και του λέω εδώ, έλα κάτω να φτιάξει τα σύρματα γιατί θα έχουμε ατύχημα και θα μας τρέχουν στους εργολάβους. Και εσείς κύριε Δήμαρχε, μέσα στο καφενείο προχθές, είπατε να απευθύνετε σε μένα από πίσω την πλατεία. Εγώ δεν έχω ούτε εργαλεία, ούτε εργάτες δεν έχω εργαλεία.
Εγώ προσπαθώ να προστατεύσω, γιατί εγώ είμαι από παρελθόν, κύριε Δημάρχε. Είμαι 72 χρονών. Ήμουν απειρέμο του Υπουργικού Ναυτικού και αρχιπείρατο σε μεγάλε ναυτιλιακέ εταιρείε. Και ξέρω για την ασφάλεια. Και τρέχω και αγωνίζω και με το χωριό για του πολίτε, αλλά και για εσά. Αυτά δεν πολλά. Λοιπόν, θα το αναλύσουμε λίγο, αλλά θέλω να μάθω κάτι. Τελικά, ποιο έδωσε το διαδίκτυο. Μου είπε ότι είχαν τα έγραφα. Εννέα ενάτου είχαν εγγραφό και το οποίο το απλό δεν το είχα πάρει εγώ ποτέ να κλείσει η πλατεία. Εννέα ενάτου. Ποιος θα μου κάνει. Από τον Πάγο. Να κλείσει η πλατεία για την τελείωση θερμή περίοδος. Και έπρεπε να κλείσουν οι εργασίες. Μην τα έγραφα εγώ. Σαν τον Πάγο. Αυτό θα ήθελα. Λοιπόν, είχε το θέμα. Και σε όλα τα εγγραφά για ποιο έρχονται δεν υπάρχει εγώ. Αφού ήθελε να ανοίξουμε, θα ανοίξουμε και θα ανοίξουμε. Εγώ απλά θέλω να είναι ήρεμος ο πρόεδρος, δεν είναι ήρεμος. Εγώ είμαι αρκετά ήρεμος. Και να πω, πρόεδρε, δεν σε έβρισα. Να πω του σύμβουλα. Δεν περίμενα να συμφωνήσουμε με την άποψή μου. Κύριε Πρόεδρε, δεν περίμενα να συμφωνήσουμε με την άποψή μου. Είναι υποχρεωτικό όμως, κύριε Πρόεδρε, να έρθεστε εδώ και να λέτε με την παράταξη η οποία έχει συντάξει το σχέδιο της υλοποίησης της Λαρνίας. Ήμουν αντίθετος στην παράταξη που ήμουν. Σε διακόπτω, γιατί να λέτε να μάζεψε. Παρακαλώ. Στις υπογραφές ποιος είναι ο πρώτος και ο τρίτος, ποιος μάζεψε τις υπογραφές. Παρακαλώ. Και συνέβησε και σε αυτό. 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 Απλά λέω, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, αν ήμουν το 2019 υποψήφιο μια παράταξη, θα ήξερα τουλάχιστον τι θα είναι να κάνει παράταξη από το χωριό μου. Είναι υποχρεωτικό λοιπόν να έρθουμε τρεις μήνες μετά τις εκλογές και να λέω αυτό το οποίο υποστήριζα, γιατί όταν υποστήριζε μια παράταξη, σημαίνει ότι υποστηρίζει τις προτάσεις της. Σημαίνει ότι υποστηρίζει το έργο της. Είναι υποχρεωτικό λοιπόν να είναι υποψήφιο μια παράταξη που έχει υποβάλει συγκεκριμένο σχέδιο και να έρθουμε μετά από τρεις μήνες και να λέω διαφορώ αυτό το σχέδιο. Είναι τουλάχιστον υποχρεωτικό. Και περισσότεροι από εσάς, περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι υποβάλλαν την πρόταση και καταψήφισαν την ίδια την πρότασή τους. Αυτό είναι η υποκρισία, πρόεδρε. Επίσης, είναι προκλητικό όταν ένας πρόεδρος μερικές μέρες πριν και προκλητικό εκδίδει ένα ρωτήπι που καταλαβαίνει την αγωνία του πληξιάζει τους εκλογές και να βλάψει προσωπικά τον Δήμαρχο και την Δημοτική Αρχή. Εκδίδει ένα ρωτήπι που και ούτε λίγο το πολύ ισχυρίζει το σχολείο του. Ό,τι καλό έγινε το έκανε ο πρόεδρος, ό,τι κακό έκανε το έκανε ο κακός ο δήμαρχος, ο κακός ο δήμαρχος, ο κακός ο δήμαρχος. Αυτό και αγαπητέ πρόεδρε, τουλάχιστον εμένα είναι προκλητικό και ντροπή. Δεν γίνεται σε ένα χωριό ό,τι είναι κακό να το έχει κάνει ο δήμαρχος, ό,τι είναι καλό να το έχει κάνει ο πρόεδρος. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, πρόεδρε, η δική μου αν θέλετε, σέβομαι τη δική σας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και καλό είναι να είμαστε λίγο ήρεμοι και λίγο προσεκτικοί της έργας προς τις εκλογές. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε Μαντάση, είμαι προσωπικού. Ναι, προσωπικού γιατί. Αγαπητέ πρόεδρε, προσωπικού στο ίδιο θέμα. Γιατί για τρίτη φορά προκαλούν να μιλήσω. Για την άσκηση δεν είναι τόσο πολλά. Άκουσα τον πρόεδρο του σχολείου που ζει από το Δήμα μια πολύ βόλια ερώτηση. Γιατί δεν μπορώ να πάω στο εκλογικό γραφείο, ποιο έχει απαγορεύσει αυτή την ίδια. Τέλος πάντων, η απάντηση που ακούσαμε από τον κύριο Δήμαρχο πριν από λίγο είχε τουλάχιστον 15 φορές τις λέξεις ντροπή και υποκρισία. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι ο κύριο Δήμαρχο, ο οποίο εκείνη δεσπότη μπορεί να στέλνει ντροπή και με κατηγορία υποκρισία όποιον τον ρωτάει κάτι. Τη στιγμή μάλιστα ο ίδιο εξφερδοτίζει κραυγαλαία ψεύδι. Κραυγαλαία ψεύδι τα οποία έρχονται σε πάρα πολύ εύκολη αντίφαση με αυτά που αυτό έχει πει και είναι καταγεγραμμένο στο πνευματικό αυτοκίνητο του Συμβουλίου. Και κλείνω. Ο ίδιο ο Δήμαρχο πριν από 10 λεπτά ακούσατε να λέει εν μέσω ίδρυμα ότι αγωνίστηκε για να τροποποιήσει την ΕΛΕΠ. Λοιπόν, σα παραπέμπω όλου
στα πρακτικά του επίνομου Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο Δήμαρχος και η παράταξή του αρνούνται ότι είναι διαχειριστικά εφικτή η τροποποίηση της μελέτης. Σε επανειλημμένα ερωτήματα που έκανα. Και μάλιστα, σας ενημερώνω όλους, οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας, αν το θέλετε, έγγραφο που έλαβα μετά από γραπτή μου αναφορά και ερώτηση στην διευθύνουσα υπηρεσία του Αναπτυξιακού του Πάρμα, με το οποίο μου γνωρίζουν ότι δεν είναι εφικτή η τροποποίηση της μελέτης. Αυτό είναι ντροπή, αυτό είναι υποκρισία, αλλά ξέρετε κάτι, εγώ αυτό το λέω μια φορά. Όταν το λέω συνέχεια, δεν μου έχω εντύπωση, πετύνω. Θα μας πει κάποιος ή θα καταλάβετε όλοι ότι το συγκεκριμένο έργο είναι πάνω από δύο μήνες στα σταματημένα αυτή τη στιγμή. Επίσης, θα καταλάβετε ότι έχουν να ζητήσουν άλλο πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμαρχος απαντάει και κλείνει το θέμα και θα πάμε στο κύριο Μενού. Όσο και να αναιρέσει ο κύριο Μαντά, τουλάχιστον το δικαίωμα να χρησιμοποιώ τα αντίθετα που θέλω. Είναι υποκρισία, συγγνώμη κύριε Ζαβερνιά, είναι υποκρισία όταν ο κύριο Μαντά μου λέει ότι τα πατάει την πλατεία, να έχει φέρει τον πρόεδρο που είναι υποψήφιο μαζί του και μου κάνει ερώτημα για την πλατεία. Ποια είναι η υποκρισία. Είναι δικαίωμά του, το καλέσετε. Μέλο τη παράταξη σα είναι. Και ξέρουμε πολύ καλά γιατί ήρθε. Λοιπόν, εντάξει, έλεγε. Εμένα δεν είναι αυτό. Εμένα δεν είναι αυτό. Τώρα, επαναλαμβάνω, γιατί εγώ θυμάμαι πολύ καλά την ερώτηση, όταν λέει στην αλήθεια δεν έχει να σα πει τίποτα γεγονότα. Στο συμβούλιο λοιπόν, εκείνο, εμείς είχαμε ισχυριστεί ότι δεν μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις οι οποίες πρότειναν τότε κάποιοι οι οποίοι είχαν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο με τσαβουκά, να μου επιτρέψετε να μας εκπομπήσουν. Δεν μπορούσε να γίνει ο βαθμός των τροποποιήσεων, το μέγεθος μάλλον να είναι σωστός. Τροποποιήσουν πρώτη που πρότειναν. Και το είπα πριν δύο φορές. Ότι κάναμε τις ελάχιστες τροποποιήσεις που μπορούσαμε προκειμένου να μπορούμε να μην διακινδυνεύσουμε την χρηματοδότηση του έργου. Προφανώς δεν το καταλάβατε. Σεβαστή άποψή σας. Τώρα, κύριε Μαντάτο, αν δεν είναι υποκρισία ένας τότε δήμαρχος να υποβάλει μια πρόταση ή χρηματοδότηση μια μελέτη και μετά από 5 μήνες να καταψηφίσει την ίδια του μελέτη, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Δηλαδή, όταν εισηγείσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο και λες παιδιά ψηφίστε αυτή τη μελέτη, να την εγκρίνουμε, να την υποβάλουμε, συμφωνούμε όλοι ομόφωνα και μετά από 5 μήνες έρθεις και λες όχι, δεν συμφωνώ με την πληροφοριακή, γιατί δεν μου αρέσει τώρα. Τότε τι θέλεις να κάνεις, θέλεις να γίνεις το έργο, θέλεις να γίνει το έργο, θέλεις να προχωρήσεις το έργο, όχι. Δεν θέλεις να γίνεις το έργο, θέλεις να υποσκάπτεις την Δημοτική Αρχή γιατί νομίζεις ότι θα κερδίσεις πολιτικά. Κύριε Μαντά, δεν κερδίσεις πολιτικά, όπως το είπα και στον κύριο Πρόεδρο και ξέρω πολύ καλά τι λέω, και αυτή είναι η άποψή μου. Δεν κερδίζεις πολιτικά όταν υποσκάπτεις το έργο της Δημοτικής Αρχής. Γιατί δεν κερδίζει το χωριό, δεν κερδίζει ο Δήμος. Έτσι μόνο χάνεις και κάτι υπομονή σε μερικές μέρες θα δούμε ποιος κέρδισε και ποιος έχασε από αυτή τη στάση. Είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, 7 μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή θα δούμε όταν γίνει η διαδικασία του πρώτου ολοκληρωθεί το έργο. Και θα γίνει όπως πρέπει το έργο, σωστά. Και πλέον έδωσα πολύ χώρο στο Κοινοτικό Συμβούλιο να χάσουν 15-20 μέρες την ανάγκη γιατί δεν αποφάσισαν ποια πέτρα θα μπει και ποια πέτρα θα μπει και τι χρόνο θα έχει πέτρα. Και αν δεν είχα πάει προσωπικά, κύριε Μαντά, σας ενημερώνω γιατί προφανώς δεν σας έχει ενημερώσει ο πρόεδρος, να δώσω εντολή στην Ευρωπαϊκή Αρχή ότι αποφασίζει, παίρνει αυτή την απόφαση και προχωράει, ακόμα θα ψάχναμε την πέτρα που θα έπαιρνε στον τοίχο. Γι' αυτό λέω μιλάω για τροπή, γι' αυτό μιλάω για αποκρισία. Μου δίνει το δικαίωμα και μου έχετε δώσει τεχνικά το δικαίωμα. Να γίνει, σα παρακαλώ. Δεν θα είναι το δικό σου δικαίωμα.